Σε και κάθε ευκαιρία, κύριε Ρίτσα, ξέρω αντίθετα, και έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Αντίθετα, έξι σκάφη παραγγέλθηκαν σε ναυπηγεία της Κροατίας, όταν τα δικά μας ναυπηγεία περιμένουν χωρίς δουλειά. Κύριε Δρίτσα, κάντε την επόμενη παραγγελία στα ελληνικά ναυπηγεία και αν το καταφέρετε, γιατί εγώ το μάτωσα, δεν μπορούσε να φέρει ούτε ένα εγγυητική επιστολή. Δυστυχώς με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Να μην επεκταθώ άλλο, επειδή είμαι υπεύθυνος. Για την υπαγωγή του στο διαγωνισμό. Έχετε μπροστά σας, σας έχουμε και εξασφαλίσει κονδύλια για να μπορέσετε να κάνετε προμήθειες. Έχετε κάνει μία σύμβαση που κινδυνεύει. Λοιπόν. Είναι εμπροστοβαρής όπως και στα υποβρύχια. Λοιπόν. 50% προκαταβολή. Κύριε... Και δεν έχουμε εγγυήσεις παραλαβής. Αφήστε όμως, έχετε... εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε τα δικά σας κενά. Εγώ ξέρω ότι έχετε σας ένα σκάφος από τις 7 Φεβρουαρίου και κάθεται στην αξή Ξαβερίου. Κάθετε όλες τις πληροφορίες που μπορώ το να το έχετε επικαλεστώ. Βάλει σε επιχειρησιακή λειτουργία. Δεν το έχετε βάλει. Εκεί είναι το σκάφος. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλω όμως να κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί εγώ σέβομαι αυτό που είπατε σήμερα. Το σκάφος το παραλάβαμε, την αντιπαράθεση ότι δεν πρέπει να είναι το μεταναστευτικό μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Το σκάφος κάνει τις δοκιμές ακόμα, και θα πέσει στο νερό όταν τους καλούν να έρθουν, δεν θέλετε να είναι αυτό που λέτε. Αντικείμενο της πολιτικής σύγκρουσης. Της μικροπολιτικής. 400 μετανάστες το Μάρτιο, 8.000 το Μάρτιο 2015. Είναι μικροπολιτική αυτό. Έχω υποστεί τη χυδαία κριτική και τη χυδαία επίθεση από όλους. Και από τον κύριο Δρίτσα. Ως προτέτει, ως δολοφονία. Πριν φύγετε από το θέμα του σκάφου στο οποίο ανέφερα πριν, η εφημερίδα Αγορά που αποκάλυψε το θέμα πρώτη, δημοσίευσε από πληροφορίες από το λιμενικό ότι εκ γραφειοκρατικών λόγων το σκάφος δεν έχει πέσει. Γιατί απευθύνεστε σε μένα? Όχι, λέω. Το σκάφος παρελήφθη. Υπάρχει αρμόδιος υπουργός και να σας τα εξηγήσει. Παρελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά, στη θάλασσα μέσα. Εγώ το παρέλαβα. Μίλησα για τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Δεν το οικειοποιήθηκα. Δεν το οικειοποιήθηκα. Στη θάλασσα είναι και δεν έχει γίνει. Δεν έχει ενταχθεί στο στόλο. Διάφορες διαδικασίες μέχρι να μπει στην κανονική επιχειρησιακή δραστηριότητα. Προβλεπόμενες είναι, τις ξέρει ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Και υπάρχει όμως πρόβλημα. Ακούω έναν πρώην και έναν είναι υπουργό να μιλάνε για τα σκάφη του λιμενικού. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον πρώην. Πόσα σκάφη του λιμενικού...